Τέλο, συγχαίρω και καλωσορίζω όλου του εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου από όλε τι παρατάξει. Με την ευχή και με την ελπίδα να έχουμε μια άλλη συνεργασία για να πάμε πραγματικά την κόρτινα ψηλά. Λίγε ώρε πριν, θα... κατά την ορκομοσία δηλαδή του νέου δημάρχου Γόρτινα Μιχάλη Κοκολάκη, τίποτα δεν προμείνει το θρίλερ που θα ακολουθούσε με φόντο τον Δημαρχιακό Θόκο. Η απόλυτη ανατροπή που κανένα δεν περίμενε να συμβεί στο και πέντε τη όλη ιστορία είναι γεγονό. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο με σημερινή του απόφαση είναι απολύτω σαφέ. Η ένσταση του τέο Δημαρχού Νίκου Σιναράκη κατά του Μιχάλη Κοκολάκη γίνεται αποδεκτή. Καθώ ο Μιχάλης Κοκολάκη είχε ενεργή σύμβαση ω εργολάβο με το Δήμο Γόρτινα και ω εκ τούτου δεν είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιο. Πιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει πως το διοικητικό πρωτοδικείο δέχεται τελικά την ένσταση και ακυρώνει την υπαριθμόν 67 του 2019 απόφαση του Πολυμελέας Πρωτοδικείου Ηρακλείου κατά το μέρος που με αυτήν ανακηρύχθηκε ο Μιχάλης Κοκολάκης του Κωνσταντίνου, επικεφαλής του συνδυασμού Μεγάλη Γόρτινα, δήμαρχος Γόρτινας, κατά τις εν λόγω δημοτικές εκλογές. Ορίζει δε ότι ο νέος Δήμαρχο Γόρτινα θα εκλεγεί μεταξύ των Συμβούλων του Επιτυχών του Συνδυασμού Μεγάλη Γόρτινα, εφαρμοζόμενη στις διαδικασίες που προβλέπει το άρθρο 60 του νόμου 3852 κάθετος του 2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4623 κάθετος 2019, ΦΕΚ 134 κάθετος 98 του 2019. Υπενθυμίζεται πάντως πως ο απερχόμενος δήμαρχος Γόρτινας, Νίκος Χιναράγης, προσέφυγε στο διοικητικό πρωτοδικείο με ένσταση κατά του νεοεκλεγέντα Μιχάλη Κοκολάκη για κόλλημα που συνίσταται στο γεγονός ότι ο νέος δήμαρχος είχε στραφεί με αγωγή κατά του Δήμου, διεκδικώντας ποσό περίπου 50.000 ευρώ στο πλαίσιο σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία ιδιοκτησίας του. Λάβρο κατά του Νίκου Σχιναράκη εμφανίστηκε ο Μιχάλης Κοκολάκη, εκδίδοντα αμέσω ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση του πρωτοδικίου. Ο Δήμο Γόρτινα των πολλών και σοβαρών προβλημάτων μπαίνει για ακόμα μία φορά σε περιπέτειε, καθώ ο απερχόμενο δήμαρχο Νίκο Σχιναράκη σε μία πρωτοφανή επίδειξη ανευθυνότητα και μικροψυχία, αποφάσισε να στραφεί επί τη ουσία εναντίον των ίδιων των δημοτών, περιφρονώντα την εντολή του για αλλαγή σελίδα στο Δήμο μα. Βάζοντα το εγώ πάνω από το εμεί, επιλέγοντα να προτάξει προσωπικέ αντιπαραθέσει και ανούσιε διαφορέ, ο κύριο Χιναράκη θέτει το Δήμο Γόρτινα σε μια κατάσταση πρωτοφανούς ομοιρία. Τον παραδίδουμε στην κρίση των πολιτών, στου οποίου οφείλει να απολογηθεί για τι απαράδεκτε ενέργειέ του. Συν άλλης, ο Μιχάλη Κοκολάκη ξεκαθαρίζει ότι θα προσφύγει άμεσα στο Συμβούλιο τη Επικρατείας και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η λαϊκή ετοιμιγορία. Με σεβασμό στην ελληνική δικαιοσύνη αλλά και με τη βεβαιότητα ότι στο τέλος η αλήθεια θα λάμψει, θα προσφύγουμε άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας και θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο μία από τις σημαντικότερες δημοκρατικές κατακτήσεις του λαού μας. Πάντω, δύο είναι τα σενάρια που διακινούνται αυτή την ώρα. Αν δηλαδή πάμε σε εκλογή δημάρχου μέσα από την παράταξη του Μιχάλη Κοκολάκη, η ανσύσωμη παράταξή του δεν αναγνωρίσει το αποτέλεσμα και προχωρήσουν όλοι οι συμβουλοί του σε παρέτηση. Κάτι που θα σημάνει τη διεξαγωγή νέων εκλογών στο Δήμο Γόρτινας.